Ακριβότερο από πέρσι αναμένεται το εορταστικό τραπέζι των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το περσινό κόστος κοιμάνθηκε μεταξύ 82,56 και 113,90 ευρώ, φέτος με μια συντηρητική προσέγγιση και δεδομένων των τιμών που ισχύουν, αναμένεται να είναι τουλάχιστον κατά 10% ακριβότερο, δηλαδή θα κοστίσει μεταξύ 91 και 125,29 ευρώ. Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να προμηθευτεί κάποιος μια γαλοπούλα, ακόμα δεν έχει ζητηθεί. Αυτό που παρατηρούμε είναι το τελευταίο διάστημα ότι προετοιμάζουν σιγά σιγά το γιορτινό τραπέζι με άλλα είδη κρέατος, ώστε να αφήσουν τη γαλοπούλα για την τελευταία στιγμή, ώστε να είναι όσο γίνεται και πιο φρέσκη. Ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ. Πιστεύω με τα επιδόματα, τα βοηθήματα του κράτους και τις συντάξεις από τις 20 του μήνα, ότι θα κινηθεί η αγορά. Οι αυξήσεις σε πρώτες ύλες, ενέργεια, καύσιμα και κόστος μεταφοράς κάνουν παραγωγούς και επαγγελματίες να μιλούν για αυξημένες τιμές σε σχέση με το 2021 σε όλα τα είδη, όπως κρέατα, αρτοσκευάσματα, τυροκομικά, ποτά και αναψυκτικά, με τη συνολική αύξηση να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 10%. Αν και ακόμα είναι νωρίς για εκτιμήσεις αναφορικά με το που θα φτάσει η τιμή της γαλοπούλας, οι κρεοπόλες μιλούν για αύξηση σε σχέση με πέρσι. Οι κατεψυγμένες γαλοπούλες θα κοιμανθούν περίπου στα 5,90 ευρώ το κιλό, όταν πέρσι ήταν 1,5 με 2 ευρώ κάτω. Συνολικά στα κρέατα η αύξηση εφέτος ξεπερνά το 17%. Για παράδειγμα, με τις σημερινές τιμές, το γουρουνόπουλο γάλακτος θα ξεπεράσει τα 9,5 ευρώ το κιλό, όταν το 2021 άγγιξε μόλις τα 8,5. Φυσικά η ζήτηση στις γαλοπούλες είναι μικρότερη από ό,τι αντιλαμβανόμαστε σχετικά με άλλες χρονιές. Αυτό έχει να κάνει και με την τιμή τους, αλλά έχει να κάνει και με το οικονομικό κομμάτι, ότι τα τραπέζια θα είναι και πιο μικρά και πιο μαζεμένα. Η τιμή οπωσδήποτε θα είναι ελαφρώς αυξημένη, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, 50 λεπτά παραπάνω. Γιατί όπως είναι γνωστό, όλες οι ζωοτροφές έχουν ακριβήνει. Εμείς περιορίζουμε στο ελάχιστο την αύξηση. Ο κόσμος θα στραφεί και σε άλλα κρέατα, άλλα είδη κρεάτων. Και χοιρινό, κοτόπουλο, αρνάκι, κατσικάκι, μοσχάρι. Αυξημένες είναι και οι τιμές στα κηπευτικά, με τη χονδρική τιμή στις πατάτες να έχει διαμορφωθεί στα 0,65 ευρώ το κιλό, όταν πέρσι ήταν στα 0,45. Τα μαρούλια στα 0,30 ευρώ το τεμάχιο, όταν 0,25 ήταν πέρσι, ενώ στα ύψη βρίσκονται και οι τιμές των τυροκομικών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24%. Γενικά η αγορά είναι πεσμένη λόγω της κρίσης, της ενεργειακής κρίσης, λόγω των αυξήσεων σε βασικά προϊόντα πολλών τιμών. Εμείς στη δουλειά μας δεν έχουμε αυξήσει. Τις ίδιες τιμές που πουλάγαμε και πέρυσι πουλάμε στα είδη μαναβικής. Έχουμε κρατήσει ακόμα τις τιμές σταθερές σε πολλά προϊόντα, δεν τα έχουμε ανεβάσει, αλλά αυτά είναι προσφορά και ζήτηση. Με τις καιρικές συνθήκες πάει η μαναβική, δεν είναι τόσο πολύ με την ενέργεια και τα καύσιμα. Στα αρτοπία και τα ζαχαροπλαστεία, οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες οδηγούν σε υψηλότερες τιμές στα παραδοσιακά γλυκά των γιορτών, δηλαδή στους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα.